Χριστού, αδερφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας». Διαβάζουμε τη σελίδα 809, είναι από το βιβλίο Ιωήλ, κεφάλαιον Β και εδάφιο 21. Σελίδα λοιπόν 809, κεφάλαιον Β και εδάφιον 21. «Μη φοβουγεί, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θέλει κάμη μεγαλεία. Μην τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουσιν, διότι το δέντρο φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμη αυτού, αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος, και θέλει βρέξει εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουν γεμιστεί από σίτου, και οι λινοί θέλουν υπερχυλήσει από ελαίου και από ίνου και από ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εσάς τα έτη, τα οποία έφεγεν η ακρής, ο βρούχος και η ερησίβη, η κάμπη, το στράτευμά μου το μέγα, το οποίο εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αυθόνος και γορταστεί. Και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δε θέλει κατεσχυνθεί στον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλο ουδής, και ο λαός μου δε θέλει κατασχυνθεί στον αιώνα. Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα με επί πάσαν σάρκαν, και θέλω σου προφητεύσει ίσας και θυγατέρες σας, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνενυπνιαστεί εν ύπνια, και οι νεανίσκοι σας θέλουν συνειδιοράσεις. Και έτι, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής, και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και σελήνη αίμα, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και η επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θελείστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος εις τους υπολείπους, τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει, διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη, και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθεί μετ' αυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηρα μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν τη γη μου και έριψαν κλήρους δια των λαών μου και έδωκαν πεδίων δια πόρνην και πόλουν κοράσιων δια ίνων και έπινων. Αμήν. Είναι γεγραμμένο, αδελφοί αγαπητοί, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, των οποίων κάνουμε καλά να προσέχομεν, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, μέχρι να έλθει η μέρα, η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ο Χριστός ανατείλει στις καρδιές μας, τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραμμής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και βέβαια είναι γνωστό ότι το πάλε ελάλησε ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πολλάκις και πολυτρόπος, με το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, και τις έσχατες αυτές ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού αυτού. Παράκλητος λοιπόν, το Πνεύμα της Αληθείας, το τρίτο πρόσωπο του μοναδικού τριαδικού Θεού. Ο Θεός λοιπόν, η τριαδικότητα λοιπόν του Θεού, θα επαναλάβω μια φορά ακόμη, είναι ένα μυστήριο, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από το μυαλό του ανθρώπου. Μπορούμε όμως να δούμε ότι ο Θεός, καθώς έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και τη ομοιομοίωσή του στο τέλος, να δούμε πώς είναι ο άνθρωπος, και θα δούμε ότι είναι τριαδικός ο άνθρωπος. Αποτελείται από το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Το πνεύμα είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι ο Πατέρας Θεός.
Η ψυχή είναι οι επιθυμίες και το θέλημα του ανθρώπου που εκδηλώνεται με την καρδιά, που είναι το κέντρο της αγάπης και είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, θα μπορούσαμε να πούμε, και το σώμα μέσα από το οποίο πράττει ο άνθρωπος καλών ή κακών, δια του σώματος αυτού λέει η Γραφή, είναι το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και ο Θεός είναι Πνεύμα, ο Πατέρας λοιπόν παίρνει τις αποφάσεις, τις οποίες ενεργεί δια του Ιησού Χριστού και εκτελεί δια του Πνεύματος του Αγίου. Από απαρχής εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιο, όπως και ο Λόγος του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο «εν αρχή επίησιν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και είπεν ο Θεός, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, γεννηθεί το φως και γένε το φως και το Πνεύμα του Θεού περιεφέρετο στη γη που ήταν άμορφος και έρημος. Τα πάντα λοιπόν έρχονται στη σοφία του Θεού και εκπληρώνονται από την αγάπη του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, με το Λόγο του και εκτελούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Θα συνεχίσουμε το έργο του Θεού που είχαμε αρχίσει την περασμένη Πέμπτη, όπως το περιγράφει στον προφητικό του λόγο ο Ιζεκίηλ. Διαβάζω από τη σελίδα 770, επαναλαμβάνω το 24 εδάφιο από το κεφάλαιο λάμπτα σίγμα ταφ του Ιζεκίηλ, του προφήτου, σελίδα 770. «Θέλω σας λάβει εκ μέσω των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει στη γη τιμών». Αυτό είναι η πρόσκληση στην οποία κάνει ο Θεός για να αποκαλύψει τον Υιόν του, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, που είναι ο Υιός του Θεού, ο Μονογενής. 25 εδάφιο «και θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί, από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδόλων σας θέλω σας καθαρίσει». Εκφράζεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού που δια Πνεύματος Αγίου αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου, τον καθαρίζει ο Λόγος του Θεού, και στο 26 εδάφιο έρχεται η αναγέννηση, η τέλεια αλλαγή που κάνει ο Θεός με το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο, και διαβάζω «και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσας τη λινθήνην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην». Είναι λοιπόν η αναγέννηση την οποία ενεργεί ο Πατέρας Θεός, καθώς ο Θεός αναγέννησε εν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ο Πατέρας λοιπόν μας αναγεννάει με το Λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο, δημιουργώντας μια τέλεια μεταμόρφωση και αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, όπου αλλάζει την καρδιά του, που η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή, αμετανόητη, δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, και ο Θεός τη μεταβάλλει σε απαλή και τρυφερή, εύκολη να μετανοεί πάντα, να ζητάει συγγνώμη και να επισκέπτεται, να μπορεί να πλησιάσει ο Θεός, ο άνθρωπος το Θεό, και να επισκέπτεται και ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλάζει και το πνεύμα, δίνει νέο πνεύμα, όπως δίνει νέα καρδιά, δίνει νέο πνεύμα στον άνθρωπο, ένα πνεύμα όχι αλαζονικό πια, όχι σκληρό, όχι περήφανο, αλλά ταπεινού ανθρώπου πνεύμα, που μπορεί και όχι μόνο μετανοεί, αλλά και αυτός συγχωρεί κάθε έναν που φταίει στον άνθρωπο αυτό. Και έτσι γίνεται η τέλεια μεταμόρφωσης και αλλαγή του ανθρώπου με την αναγέννηση, όπου και μεταβάλλεται τελικά και το σώμα από τη μεταβολή της καρδιάς και του πνεύματος, και φεύγουν οι επιθυμίες της σαρκός, και πια και η σάρκα επιθυμεί πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στο 27 εδάφιο τώρα είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και πυρή. «Και θέλω εμβάλλει στον αναγεννημένο άνθρωπο πλέον εν ημίν το πνεύμα μου με ένα σκοπό. Να σας κάνει το πνεύμα μου να περιπατείτε στα διατάγματά μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίδεται από τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού,
μέσα στην καρδιά, στο σώμα, στη σάρκα του ανθρώπου, ώστε όχι μόνο ο άνθρωπος είναι ένα νέο κτίσμα που ξέρει και θέλει το θέλημα του Θεού, αλλά επιπλέον και μπορεί, γιατί ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα μπορείτε να είστε μάρτυρές μου. Με τη δύναμη λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, με το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος αποκτά μια ιδιαίτερη δυνατότητα και ικανότητα να μην είναι επιλύσμων ακροατής του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστής του νόμου. Και ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, προφήτευσε στην αρχή της Καινής Διαθήκης λέγον: «Εγώ σας βαφτίζω εν ύδατι για μετάνοια, ο πίσω μου όμως ερχόμενος, ο Ιησούς Χριστός, θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Και στο 28 εδάφιο, μετά το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο, έρχεται η απόλυτη ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, καθώς διαβάζω 28 εδάφιο: «Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας», δηλαδή θα κατοικήσετε, όχι μόνο προσθέτει ο Χριστός τους σωζωμένους στην Εκκλησία, αλλά δια Πνεύματος Αγίου μετατρέπει σε κατοίκους της Εκκλησίας. «Θα κατοικήσετε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός σας». Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη αλλήλων, και οι οποίοι με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μεταμορφωνόμαστε, δοκιμάζοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε περπατάμε πια από πίστη σε πίστη, καθώς αυξάνεται η πίστη μας, και από δόξα σε δόξα, καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο το Θεό. Και στο 29 εδάφιο διαβάζω την ολοκλήρωση της ευλογίας: «Και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας και θέλω ανακαλέσει το σύτον και πληθύνει αυτόν και δεν θέλω πλέον επιφέρει σε σας πείνα». Πείνα και δίψα του Λόγου του Θεού και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Και στο 30 έρχεται η καρποφορία πια που προφητεύει ο Λόγος του Θεού, του χριστιανού και της Εκκλησίας του Χριστού: «Και θέλω πληθύνει των καρπών των δένδρων και τα γεννήματα του αγρού, δια να μην λάβετε πλέον ονειδισμών πείνης μεταξύ των εθνών». Στο 31 φτάνουμε πια στην τελειοποίηση του χριστιανού με τον αγιασμό, ο οποίος προέρχεται βασικά από τα εργαλεία που έχει ο Θεός στη διάθεσή Του, δηλαδή το Λόγο Του, γιατί αγιαζόμεθα με το Λόγο του Θεού, και το Πνεύμα Του, γιατί επίσης αγιαζόμεθα με το Πνεύμα του Θεού. Και μάλιστα να διαβάσω λίγο, αν θέλετε, από την επιστολή προς Πέτρου την Α, να δούμε πώς εργάζεται τον αγιασμό στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο. Τον αγιασμό στη ζωή μας τον εργάζεται ο Θεός με το Λόγο Του, καθώς μας αποκαλύπτει το θέλημά Του και καθώς μας καθαρίζει με το είδωρ των ζών που είναι ο Λόγος του Θεού. Και με το Πνεύμα το Άγιο, ο αγιασμός, στη σελίδα 1073, διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1073 και δεύτερο εδάφιο, πώς εργάζεται τον αγιασμό με το δεύτερο εργαλείο που έχει ο Κύριος μας στη ζωή του ανθρώπου, το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω: «Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος του Αγίου, που εργάζεται υπακοήν στο Λόγο του Θεού και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού». Μας αγιάζει λοιπόν ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο, δίδοντάς μας δύναμη να υπακούμε και να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, και ταυτόχρονα φέρνοντάς μας εις μετάνοια, ώστε να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο Θεό, έχοντας κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λύλων δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού
του Κυρίου ημών να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο αγιασμός όμως, για να προχωρήσουμε λίγο, έρχεται και από το έργο του ανθρώπου. Καθώς είναι γεγραμμένο, τώρα δε μένει πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Η πίστης μας λοιπόν στο Λόγο του Θεού, αφενός μεν στο Ευαγγέλιο δηλαδή του Ιησού Χριστού, αφετέρου η εμπιστοσύνη μας και η εξάρτησή μας από τον Κύριό μας, εργάζεται τον αγιασμό μας. Αγιαζόμεθα, διατηρούμεθα δηλαδή στη σωτηρία μας με τον αγιασμό, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού, της εμπιστοσύνης μας στο Λόγο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και της εμπιστοσύνης μας της απόλυτης στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά και με την ελπίδα αγιαζόμεθα, καθώς η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής και είναι σαν άγκυρα την οποία τη στέλνουμε στον ουρανό, γατζώνεται στον ουρανό και δεν αφήνει να μετακινούμεθα με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Άλλωστε ο ευλογημένος άνθρωπος είναι βεβαιωμένο από το Λόγο του Θεού ότι είναι αυτός ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, γιατί μοιάζει με δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το φύλλωμά του θάλει, καρποφορία του είναι πλήρης και κανονική και ό,τι αν πράττει ευωδώνεται, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Και τέλος η αγάπη που είναι η τελειοποίηση του χριστιανού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός μας εξέλεξε να είμεθα άγιοι δια της αγάπης. Με τα έργα λοιπόν του Κυρίου που είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και με την προτροπή του Λόγου του Θεού στα έργα τα δικά μας που είναι πίστης, έχουμε έργα πίστεως γιατί αλλιώς η πίστης μας είναι νεκρά, ελπίδα ώστε να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, καθώς είναι γεγραμμένο πάσο ελπίζων επ' αυτόν δεν θέλει κατασχυνθεί, και με την αγάπη που είναι η τελειοποίηση του χριστιανού, τέλειοι γίνεστε καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος λέγει ο Χριστός και περιπατείτε εν αγάπη ως τα έκνα αγαπητά. Με αυτά λοιπόν τα πέντε, τα δύο από το Θεό και τα τρία έργο του ανθρώπου, με την αγάπη λοιπόν που έχει κόπο και θυσία, ο άνθρωπος αγιάζεται, βεβαίως βρίσκοντας χάρη πάντοτε από το Θεό, καθώς μένει ταπεινός αναγνωρίζοντας την τέλεια αδυναμία του, την ανικανότητά του για όλα, καθώς μας βεβαιώνει ο Χριστός ότι άνεφε μου δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Ο άνθρωπος λοιπόν περπατάει και όλα αυτά ουχή διαδυνάμεως, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ουδέ δια ισχύως, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, μας βεβαιώνει και πάλι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έτσι λοιπόν, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μας έχει αποκαλύψει ο Θεός το έργο του που θα λάβει χώρα στην Καινή Διαθήκη από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μας αποκαλύπτει ακόμη περισσότερο και το τι θα συμβεί ακριβώς τις έσχατες ημέρες που αρχίζουν με τα εγκαίνια της Εκκλησίας του Χριστού την Πεντηκοστή ημέρα, καθώς ο Θεός απέστειλε δια του Ιησού Χριστού τον παράκλητο, του πνεύμα, τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, σύμφωνα με το γεγραμμένο προφητικό Λόγο του Θεού. Ιωήλ ο προφήτης λοιπόν, που σημαίνει ο Κύριος είναι ο Θεός, περιγράφει άριστα, ίσως και μοναδικά, τα συμβάντα και το έργο του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Αρχίζει με την ευκαιρία μιας πραγματικά κρίσης του Θεού όπου κάποια έπεσε σε όλο τον Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας και αφού κατέφαγε κάποια τα πάντα, ό,τι άφησε η κάμπια, ο Θεός έστειλε ακρίδα που κατέφαγε τα υπόλοιπα και ό,τι έφαγε η ακρίδα, ο Θεός, και ό,τι έμεινε από την ακρίδα, ο Θεός έστειλε το βρούχο και κατέφαγε τα πάντα.
βρούχος και ερυσίδη. Μια κρίση που έκανε ο Θεός για να δώσει την ευκαιρία από την απαρτία των ανθρώπων του Ισραήλ, για να δώσει όμως την ευκαιρία ο Θεός τον Πνιοήλ, τον προφήτη, να προφητεύσει και για τη Δευτέρα Παρουσία και για την κρίση τη μεγάλη, αλλά και για ό,τι θα συμβεί σαν ένα μεγάλο διάλειμμα την περίοδο της Χάριτος. Μετά δηλαδή την έλευση του Ιησού Χριστού και τη Σταύρωση και το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, τον καιρό των εθνών, όπως τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού. Είναι μία περίοδος όπου ο Θεός θα κάνει ένα μεγαλειώδες έργο, όχι τώρα με το λαό Ισραήλ, τον οποίον δημιούργησε, έπλασε και ευλόγησε, αλλά με έναν καινούριο λαό, τον οποίον και πάλι ο Θεός θα δημιουργήσει και θα ευλογήσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και μιλάει για μία ιδιαίτερη επέμβαση του Θεού που έδωκε, προφητικά μιλάει για το μέλλον, βροχήν προήμων εγκαίρος, που είναι η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και οι ιδιαίτερες ευλογίες με χαρίσματα και δυνάμεις Πνεύματος Αγίου που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς σήκωσε διακονίες, αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους, ποιμένες, ευαγγελιστές, χαρίσματα, μίζωνα, τα μίζωνα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, με σκοπό μέσα από αυτή την ιδιαίτερα ευλογημένη Εκκλησία να κηρυχθεί και να διαδοθεί και να στηριχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλη την Οικουμένη, μέσα σε μια γενιά. Αλλά ταυτόχρονα προφητεύει και τη συνέχεια και θέλει βρέξει, και εδώ είναι ένα θαυμαστό σημείο που λέει ο Λόγος του Θεού, ξανά βροχήν πρώιμων και όψιμων ως πρώτερων. Και μιλάει για την πρώιμο βροχή που έγινε στην αρχή του αιώνα μας με την κάθοδο ξανά από την αρχή του Πνεύματος του Αγίου, δίδοντας δυνάμεις σε ανθρώπους και πάλι να κηρύξουνε με την πρώιμο αυτή βροχή της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να κηρυχθεί πια το σωστό Ευαγγέλιο, τούτο το Ευαγγέλιο, καθώς λέγει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τούτο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και από το 1910 μέχρι το 1935 περίπου, μέσα σε 20-25 χρόνια, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την Οικουμένη και διαδόθηκε είτε με την Ευαγγελική Εκκλησία, ιδιαίτερα με την Εκκλησία της Πεντηκοστής, δηλαδή με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε πια το Ευαγγέλιο γνωρίστηκε και όλη η Οικουμένη γνωρίζει, αφού γνώρισε την πρώιμο βροχή, την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζει και την αλήθεια του Ευαγγελίου, ώστε τώρα το Ευαγγέλιο είναι γνωστό. Οι άνθρωποι λοιπόν γνωρίζουν για την αρπαγή της Εκκλησίας, γνωρίζουν για την εφταετία του Αντίχριστου, γνωρίζουν για τη Δευτέρα Παρουσία, γνωρίζουν πράγματα τα οποία για 2.000 χρόνια περίπου ήταν αποκεκριμένα. Και προφητεύει και για την όψιμο βροχή, η οποία πρέπει να έρθει για να προετοιμαστεί λαός άγιος, ευλογημένος, μία εκκλησία, μία υπεριστερά του Κυρίου, ανάμεσα στα πολλά δόγματα, μία εκκλησία που το Πνεύμα το Άγιο θα δημιουργήσει σε όλη τη γη, σε όλη την Οικουμένη, που θα είναι υπεριστερά του Κυρίου, η μία, η αμόμητος, η Άγια, έξω από δόγματα, διδασκαλίες, έξω από πλάνες, έξω από απάτες, έξω από κοσμικό φρόνημα και βεβαίως έξω και από παραδόσεις ανθρώπινες και εντάλματα ανθρώπων. Μία εκκλησία που θα είναι όμοια με τη μητέρα της και θα είναι γεννημένη από τη μητέρα της. Και έτσι λοιπόν
Ο Ιωήλ, δια Πνεύματος Αγίου, περιγράφει θαυμαστά πράγματα τα οποία θα λάβουν χώρα τις έσχατες ημέρες μέσα από την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν το 28 εδάφιο. «Και μετά ταύτα θεροχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκαν. Και πρώτον, θέλουσι προφητεύσει η ίσας και θυγατέρε σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια και οι νεανίσκοι σας θέλουσι δι οράσεις». Μέσα σε αυτά, σε αυτό το ένα εδάφιο, το 28 εδάφιο, περιγράφεται με λεπτομέρεια το έργο του Θεού, αλλά και το έργο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Το 29 εδάφιο περιγράφεται το έργο του Θεού και το έργο της δεύτερης Αποστολικής Εκκλησίας και διαβάζω «Και ακόμη, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει». Το έργο της Αποστολικής Εκκλησίας της τελευταίας, όπου θα εκχυθεί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, είναι να προφητεύσει, όπως προφήτευσε με δύναμη Πνεύματος Αγίου το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης ο Ιωάννης ο προφήτης, ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος των προφητών και η προφητεία του ήταν «Να ιδέ ο Υιός του ανθρώπου, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και εξαιτίας αυτής της μοναδικής προφητείας, της αποκάλυψης και της φανέρωσης ότι αυτός ο άντρας, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο γεννημένος και στη Βηθλεέμ και μεγαλωμένος στη Ναζαρέτ, δεν είναι άλλος παρά ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού που θα θυσιαστεί για να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία έχει την ίδια Αποστολή, γι' αυτό και θα είναι η μεγαλύτερη Εκκλησία και το μεγαλύτερο έργο του Θεού, να προφητεύσει ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Προφητεία μοναδική, μυστήριο μέγα, η αρπαγή της Εκκλησίας. Χριστιανικές μεγάλες εκκλησίες που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του χριστιανικού κόσμου και δεν έχουν μπορέσει να καταλάβουν, να κατανοήσουν, να αποδεχθούν αυτό το προφητικό μήνυμα της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας: ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία Του. Στο επόμενο εδάφιο, το 30 εδάφιο και το 31, το μισό είναι η εφταετία του Αντίχριστου και διαβάζω «Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη η αίμα». Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη θλίψη, όπου οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και οι άνθρωποι θα παψυχούν από του φόβου και της προσδοκίας των κακών που έρχονται στην οικουμένη όλη. Είναι αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου εξεπληρώθησαν οι καιροί των εθνών και για 7 χρόνια θα ζήσει η ανθρωπότητα την 70η εβδομάδα που είχε προφητεύσει και προαναγγείλει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου σε όλη την οικουμένη, ώστε καταρχάς και αφενός μεν ο λαός Ισραήλ σαν λαός να επιστρέψει, να μετανοήσει και να αποδεχθεί εκείνον τον οποίον εξεκέντησε, καθώς ο Θεός θα στείλει σε αυτόν πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και μέσω του Ισραήλ που θα κηρυχθεί ιδιαίτερα τα δεύτερα 3,5 χρόνια από το λαό Ισραήλ, ότι μη βάλετε το χάραγμα και μη προσκυνήσετε την εικόνα και μη δεχθείτε το όνομα του Αντίχριστου και τον αριθμό του Αντίχριστου, το 666, αυτό θα προφητεύουν πια και θα κηρύττουν ο λαός Ισραήλ, αλλά και όχλος πολλής, ο οποίος θα πιστεί στο κήρυγμα των δύο προφητών εκ του λαού Ισραήλ και στο κήρυγμα των αγγέλων, και έτσι μέσα από την τραγική αυτή εφταετία του Αντίχριστου, όπου
θα είναι τα χειρότερα χρόνια τα οποία έχει περάσει η ανθρωπότητα, και χειρότερα δεν θα υπάρξουν, οι μεγάλοι θλίψεις. Θα βρει την ευκαιρία ο Θεός με το κήρυγμα του «Μη βάλετε το χάραγμα, μη προσκυνήσετε την εικόνα και μη δεχθείτε τον Αντίχριστο στη ζωή σας», θα σώσει ο Θεός εκατομμύρια ανθρώπους, όχλο πολύ αμέτρητο, από κάθε λαό, φυλή και χρώμα. Και το τελευταίο μισό του 31 εδαφίου, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η μεγάλη κρίση, όπου θα κατέβει ο Κύριος μας από του ουρανού με τα πάντων των Αγίων, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αφού στο τέλος της εφταετίας, και όταν θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, τότε θα στείλει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τους αγγέλους του να επισυνάξει όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και της εφταετίας και τους εσφαγμένους, για να γίνει ο γάμος του αρνίου στον ουρανό, όπου τον γάμο θα τον επιτελέσει, θα τον κάνει ο Πατέρας, και θα παντρέψει τον Ιησούν Χριστόν με την ύμφη του, την Εκκλησία, δηλαδή τους αποθανόντας εν Χριστώ, αλλά και τους ζώντας εν Χριστώ που θα λάβουν μέρος ή που έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, λίγο πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Και επίσης θα παρευρίσκονται εκεί και οι φίλοι του νυμφίου, δηλαδή όλοι όσοι λάβουν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη, για αυτούς που είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Και αμέσως μετά το γάμο του αρνίου, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, με τα πάντων των Αγίων, της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης, και με τον Αγίον αυτού Αγγέλων, θα κατέβουν στην Ιερουσαλήμ, εκεί που θα λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που θα κρίνει ο Θεός τα έθνη με κρίση αυστηρή, καθώς θα θανατώσει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου, που καθώς είδαν το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, θα μαζέψουν τα στρατεύματα για να πολεμήσουν τον ερχόμενο, και εκεί θα συλληφθεί ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και θα ρυφθούν οι πρώτοι που θα εγκοινιάσουν την γέννα του πυρός, την αιώνια κόλαση. Θα φωνευθούν όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου, και ο διάβολος και ο σατανάς θα δεθεί για 1000 χρόνια και θα εγκαταστήσει τη βασιλεία του Χριστός επί της γης για 1000 χρόνια. Στο 32 εδάφιο περιγράφει λεπτομερώς ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο της χάριτος, καθώς είναι γεγραμμένο «και πας ως της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί». Διότι εν το όρισιον και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Το όρος Σιών. Το όρος Σιών προφανώς δεν είναι αυτό, αν και Σιών, να εξηγήσουμε λίγο, είναι το όρος, η κορυφή του Μοριά, πάνω στο οποίο χτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, και είναι ακριβώς εκείνη η κορφή, εκείνο το όρος, στο οποίο πριν από πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει κατ' εντολή του Θεού τον Ισαάκ, και ο Θεός τον εμπόδισε. Σε αυτό το όρος Σιών, που ήταν πόλης των Ιεβουσαίων και το κατέκτησε ο Δαβίδ, και έκτοτε ονομάστηκε πόλης Δαβίδ, σε αυτό το όρος Σιών αργότερα ο Σολομών οικοδόμησε το ναό του, το ναό του Θεού, το λεγόμενο ναό του Σολομώντος. Όμως δεν μιλάει για αυτή τη Σιών. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1068, να δούμε για ποια Σιών μιλάει ο Λόγος του Θεού. Είναι από την επιστολή προς Εβραίους, Β' κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Διαβάζω λοιπόν από το 22 εδάφιο για ποια Σιών μιλάει της Καινής Διαθήκης ο προφητικός λόγος, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. «Αλλά εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ
και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεόν κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων, ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην. Ιησούν, στην Παλαιά Διαθήκη ο Μεσίτης ήταν ο Μωυσής, εις νέαν διαθήκην μεσίτην, Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Η Νέα Σιών λοιπόν, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού του Ζώντος, είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και την ίδια Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει στη σελίδα 1031, για να δούμε για ποια Σιών μιλάει προφητικά ο Ιωήλ. Διαβάζουμε από την επιστολή προς Γαλάτας, είναι το 4 κεφάλαιο και το 22 εδάφιο, σελίς 1031, επιστολή προς Γαλάτες του Αποστόλου Παύλου, δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 22. Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτή είναι η δύο διαθήκη. Μία η παλαιά, μεν από του όρου Σινά η γενώσα προς δουλίαν, η οποία είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με την σημερινή εκεί στο Ισραήλ η Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλίαν μετά τον τέκνον αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι η ελευθέρα, όχι η γήινη, η άνω Ιερουσαλήμ, η πόλης του Θεού του Ζώντος, είναι η ελευθέρα, η οποία είναι η Εκκλησία, η μήτυρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, εφράνθη τη στήρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου των εθνών, της Καινής Διαθήκης, είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα, που ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Για αυτή τη Σιών λοιπόν μιλάει προφητικά το Πνεύμα το Άγιο με τον Ιωήλ τον προφήτη στη σελίδα 810, λέγοντας «Εν το όρι Σιών, μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, και εν Ιερουσαλήμ θα είναι η σωτηρία», καθώς είπε ο Κύριος, και μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο και εις τους υπολείπους τους οποίους Κύριος ο Θεός θέλει προσκαλέσει. Και συνεχίζει ο προφητικός λόγος με μία προφητεία, θα τολμούσα να πω μοναδική ως προς την πληρότητα και τη σαφήνεια και την καθαρότητα για τις έσχατες μέρες και για ποιες μέρες μιλάει ο Λόγος του Θεού ότι θα συμβούν πάντα ταύτα. Διότι, διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο, ιδού εν τες ημέρες εκείνες, ποιες, εν το καιρό εκείνο όταν επιστρέψω τους οχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Τότε, όταν θα δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ, όταν θα επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, τότε, και μιλάει κατευθείαν τώρα για τη μάχη του Αρμαγεδόνα, για την τελική κρίση που θα λάβει η χώρα στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και τότε θέλω συνάξει ακόμη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, πιανού Ισραήλ, του νέου Ισραήλ, του πνευματικού Ισραήλ, που επίσης είναι γραμμένο για αυτόν τον Ισραήλ και θέλω να το δούμε στην επιστολή προς Γαλάτες. Στο τελευταίο κεφάλαιο διαβάζω, είναι στη σελίδα 1032, διαβάζω από το 14 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, «Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμε»,
λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού», στην περίοδο της χάριτος, στην περίοδο της Εκκλησίας του Χριστού, «ούτε περιτομή», δηλαδή οι Ισραηλίτες, «ισχύει τι», ούτε «ακροβιστία», δηλαδή έθνη, αλλά είναι αυτά που ισχύουν εν Χριστώ Ιησού, είναι οι νέα κτήσεις, είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι του Θεού και ακόμη περισσότερο οι βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. «Και όσοι περιπατήσωση κατά τον κανόναν τούτο», της Καινής Διαθήκης, της νέας κτήσης, «και όσοι λοιπόν περιπατήσωση κατά τον κανόνα τούτο, ειρήνη είναι επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ τον Θεού», που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ισραήλ σημαίνει ενίκησα, νικητής, τριαμβευτής από το Θεό, δυνατός με το Θεό, ο Ισραήλ του Θεού, ο πνευματικός Ισραήλ του Θεού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και επιστρέφουμε στο βιβλίο του Ιωήλ του Προφήτου. Επαναλαμβάνω το πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. «Διότι ιδού αυτά θα συμβούν», δηλαδή τα παραπάνω, δηλαδή η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, στην εφταετία μετά του Αντίχριστου που θα ξεκινήσει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και στη δευτέρα παρουσία που θα είναι το τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, όλα αυτά θα συμβούν εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό όταν εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτης του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ζούμε τώρα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που είναι γεγραμμένο, ότι δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ζούμε, πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι δεν κάνουμε λάθος, στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού, ζούμε την τελευταία γενιά, την εσχάτη γενιά, τις έσχατες ημέρες που ξεκινάνε από την επιστροφή του λαού Ισραήλ που δεν ολοκληρώθηκε το 48 και συνεχίζει να ολοκληρώνεται γιατί συνεχίζει να επιστρέφει ο λαός Ισραήλ μέχρι, και αυτό θα κρατήσει η τελευταία γενιά, δηλαδή από την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και επαναλαμβάνω και πρώιμον βροχή και όψιμον βροχή, και θα ολοκληρωθεί με τη Δευτέρα Παρουσία όταν ο Κύριος θα κατεβεί με τα πάντων των Αγίων όπως είπαμε και μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού για να κάνει κρίση σε όλα τα έθνη τον περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνα. Έτσι λοιπόν σήμερα πιστεύω πολύ σύντομα ολοκληρώσαμε τα σημαντικότερα πιθανόν γεγραμμένα περί Πνεύματος Αγίου, το οποίο έμελε να αποκαλυφθεί και να εκχυθεί δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, επί πάσαν σάρκαν, επί την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και σε όλη την κτήση, σε όποιον πιστέψει, γιατί ο Θεός το δίδει στους πιστεύοντας, μάλλον σε όποιον ακούσει το Λόγο του Θεού, γιατί η πίστη έρχεται εξακοής του Λόγου του Θεού, πρώτον, σε όποιον πιστεύσει δεύτερον, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ήλθε κατά τη μαρτυρία ακόμη και του Ιωάννου του Βαπτιστού να βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, στους εξητούντας, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι στους εξητούντας ο Θεός θα αποστείλει το Πνεύμα το Άγιο και εν τέλει στους πειθαρχούντας, σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού και εξητούν το Πνεύμα το Άγιο. Από την άλλη Πέμπτη με τη χάρη του Χριστού θα μπούμε στην Καινή Διαθήκη να δούμε πώς ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός κήρυξε, αποκάλυψε, μίλησε και φανέρωσε τα του Πνεύματος του Αγίου αφενός μεν, το έργο του Πνεύματος του Αγίου αφετέρου δε, και τέλος την εμπειρία, τις εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου
που είχε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία του Χριστού και εν τέλει τη διδασκαλία που το Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, μέσα από τις επιστολές των Αγίων ανθρώπων που έγραψαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και γιατί τα χαρίσματα και για το έργο του Πνεύματος του Αγίου και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία και σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Αμήν.